Ένα σχόλιο θα ζητήσω για αυτές τις εικόνες που είδαμε μόλις. Ναι, οι εικόνες είναι λυπηρές, θλιβερές θα έλεγα. Όλους μας συγκινούν, όλους μας κάνουν να νιώθουμε συμπόνια απέναντι στους απόμαχους δουλειάς, απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα και αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται. Αυτό όμως που έχω να πω και το λέω από τα βάθη της καρδιάς μου και με κάθε ειλικρίνεια, ότι δεν ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση για αυτήν την ταλαιπωρία. Τις τράπεζες δεν τις κλείσαμε εμείς. Δεν είμαστε τρελοί να κλείνουμε τράπεζες. Με δική σας απόφαση. Δική σας είναι η απόφαση. Τις έκλεισαν εκβιαστικά, τελεσυγραφικά, αυτοί οι οποίοι κόψαν τον ELA αδικαιολόγητα και εκτός προθεσμιών. Μόνο και μόνο για να εκβιάσουν την ελληνική κυβέρνηση για να υπογράψει και αυτοί οι συνταξιούχοι αύριο να μην έχουν σύνταξη. Κύριε Υπουργέ, δηλαδή να παίρνονται στην κυριολεξία. Να σας ρωτήσω αυτό προσπαθήσαμε. Ακούω αυτό που λέτε. Αυτό προσπαθήσαμε να αποφύγουμε. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να βάλουμε εμείς μια τσίφρα και να πούμε εντάξει, να ορίστε, πάρτε αυτό το πρόγραμμα και το εφαρμόζουμε. Ακούω αυτό που λέτε. Και επομένως, αυτό που θα κάναμε δηλαδή την πενιχρή σύνταξη να την εξοντώναμε. Να εξοντώναμε το συνταξιούχο. Ακούω αυτό που λέτε. Απλώς επειδή να δεν θέλουμε κάτι να βάλουμε αυτή την υπογραφή, κύριε Υπουργέ, πρέπει να κόψουν τον ELA. Αφήστε με να σας ρωτήσω κάτι. Αφού το ξέρατε ότι το πρόγραμμα λήγει εχθές το βράδυ. Αν δεν το έκανε ο Ντράγκη την Κυριακή, θα το έκανε την Τρίτη. Ήταν σχεδόν υποχρεωμένος να το κάνει. Όχι, δεν ήταν γιατί καθόλου υποχρεωμένος. Γιατί το αφήσατε. Δεν ήταν. Κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε, όταν η χώρα δεν είναι καθόλου σε πρόγραμμα, ο το, είχε να το, το είχε ξεκαθαρίσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι η χώρα πρέπει να είναι σε πρόγραμμα για να παίρνει ELA ο Ντράγκη. Γιατί λοιπόν το αφήσατε τελευταία στιγμή με αποτέλεσμα να κλείσουν οι τράπεζες. Πρώτα απ' όλα, γιατί αφήσατε το δημοψήφισμα ενώ διαπραγματεύεστε πέντε μήνες και δεν το κάνατε νωρίτερα, να μην βλέπουμε σέβομαι αυτά που λέτε, τώρα. Σέβομαι αυτά που λέτε, είναι. Αλλά σας λέω το εξής. Ο κύριος Ντράγκη δεν χρειάζεται απολογητές στην Ελλάδα. Τώρα, κύριε Ντράγκη, με συγχωρείτε. Σε αυτό το επίπεδο τη συζήτηση, κύριε Υπουργέ. Ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει αυτό τώρα, μια αντιδικία. Λοιπόν, κυρία μου, αν νομίζετε ότι ήρθα εδώ για να κάνετε αυτή τη δουλειά, ακούστε, δεν τώρα σοου. Σας παρακαλώ, ποιο σοου. Γεια σας. Μα δεν προλάβαμε να σας κάνουμε μία ερώτηση.